Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ανάλυση στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις και κάποιους υπολογισμούς λοιπόν σχετικά με τα κρυπτονομίσματα και με την απόδοσή τους που είχαν το 2021. Και ο σκοπός είναι λοιπόν να σας βοηθήσω με κάποιες ιδέες και κάποιες στρατηγικές που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε από εδώ και πέρα στις επενδύσεις σας και να κάνετε υπολογισμούς, λοιπόν να βάλετε κάποιους στόχους και να κάνετε υπολογισμούς για το τι θα μπορούσατε να κερδίσετε από την κάθε επένδυσή σας σε κρυπτονόμισμα. Σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα. Το 2021 ήταν μια hot χρονιά για τα κρυπτονομίσματα. Αρκετοί γίνανε εκατομμυριούχοι, κάποιοι λίγοι και δισεκατομμυριούχοι. Και η αλήθεια είναι ότι το να γίνει κάποιος εκατομμυριούχος το 2021 ήταν πραγματικά σχετικά πολύ εύκολη διαδικασία, διότι θα μπορούσε κάποιος επενδύοντας από 3.700 δολάρια από μία Γενάρη το 2021 λοιπόν σε διάφορα κρυπτονομίσματα μέχρι τον Νοέμβριο που είχαμε το τρίτο κύκλο του Bull Run λοιπόν να έχει γίνει κάποιος εκατομμυριούχος. Από 3 έως 50.000 όπου λοιπόν θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Και μιλάμε για κρυπτονομίσματα όπως Sandbox, Cadena, Axie Infinity, Solana, Elrond κτλ. Και γιατί κάνω λοιπόν αυτό το διαφορετικό βίντεο σήμερα, όπως σας είπα και προηγουμένως λοιπόν, ο λόγος είναι επειδή αρκετοί από εσάς επενδύετε χωρίς κάποιο στόχο, χωρίς κάποιες στρατηγικές για το τι θέλετε να βγάλετε από κάθε κρυπτονόμισμα και πώς θα μπορούσατε και να φτιάξετε λοιπόν κάποιες στρατηγικές μετά στο τέλος. Οπότε θα πούμε λοιπόν κάποια πράγματα, θα μοιραστώ μαζί σας κάποιους υπολογισμούς και κάποιες σκέψεις που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν. Σε καμία περίπτωση όχι οικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές, ούτε υποσχέσεις ότι θα γίνετε εκατομμυριούχοι στα κρυπτονομίσματα, απλά κάποιους υπολογισμούς λοιπόν, κοιτάζοντας τα πραγματικά γεγονότα και την απόδοση που είχαν διάφορα κρυπτονομίσματα το 2021 και έτσι λοιπόν θα μπορούσατε να δείτε ευκαιρίες για το 2022, 2023 και για τον μέλλον γενικά. Οπότε, καλώς ήρθατε ξανά. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media. Θα βρείτε link στην περιγραφή των βίντεο. Προσοχή στους κάμερες που κάνουν κάποιες φορές ψεύτικους λογαριασμούς στα social media με το όνομά μου ή όνομα κάποιων άλλων και σας ζητάνε να τους στείλετε κρυπτονομίσματα. Ποτέ μη στείλετε σε κάποιον στο ίντερνετ. Και πάμε να δούμε τώρα λοιπόν το εξής. Έχω πάρει κάποια κρυπτονομίσματα που είναι τώρα στα top 100 από τα top 10 έως και top 80 νομίζω που είναι τώρα το Cadena. Να δούμε λοιπόν κάποιους υπολογισμούς και αποδόσεις που είχαν το 2021. Ξεκινάμε με το Elrond εντελώς στοιχεία λοιπόν από τα κρυπτονομίσματα που έχω επιλέξει. Το Elrond μία Γενάρη του 2021 είχε 25 δολάρια και μέχρι τον Νοέμβριο στο τρίτο κύκλο, μιας και είχαμε τρεις κύκλους το 2021, είχε φτάσει 490 δολάρια. Αυτό λέει στο market cap. Τώρα κάποιες τιμές μπορεί να μην είναι ακριβώς 100%, μπορεί να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά μέσω όρο λοιπόν εκεί κινούνται λοιπόν και είναι πολύ μικρή διαφορά, αν υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτά τα νούμερα που λέω. Η απόδοση λοιπόν στο Elrond ήταν 19,6% για το 2021. Αν είχε λοιπόν κάποιος ρευστοποίηση στο peak, στην απόδοση, λοιπόν στη μέγιστη απόδοση που είχαν αυτά τα κρυπτονομίσματα το 2021, λοιπόν με 51.000 δολάρια ξεκινώντας από τις αρχές του χρόνου θα μπορούσε να έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο. Η απόδοση λοιπόν ήταν 19,6%. Και τώρα ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεστε αρκετοί ότι ναι, OK, θα μπούμε χαμηλά, αλλά πότε ρευστοποιούμε να βγάλουμε αυτό το κέρδος. Αυτό θα το δούμε λοιπόν. Έχω κάνει μερικά βίντεο στο παρελθόν, αλλά θα κάνω και κάποια καινούρια να σας δώσω λοιπόν και έξτρα πληροφορίες και στρατηγικές για να αναλύσετε όσο περισσότερο γίνεται την αγορά, για να βρείτε λοιπόν την κατάλληλη στιγμή εξόδου από την αγορά των κρύπτο. Solana, που είχε λοιπόν αρκετή καλή απόδοση, μία Γενάρη του 2021 είχε 4,5 δολάρια. Και το Νοέμβριο είχε φτάσει 259 δολάρια. Απόδοση για το Solana ήταν 57,5 φορές πάνω. Όχι τα 100, φορές. Τους υπολογισμούς τους έχω κάνει λοιπόν με επί, πόσες φορές πάνω. Οπότε, για να φτάσει κάποιος στο 1 εκατομμύριο με το Solana, θα πρέπει να έχει επενδύσει 17.391 δολάρια αρχές 1 Γενάρη του 2021. Axie Infinity είχε απόδοση, ήταν το Γενάρη βασικά, 1 Γενάρη ήταν 59 cent του δολαρίου, έφτασε 160 τον Νοέμβριο και απόδοση για το Axie Infinity ήταν 271x, δηλαδή με 3.690 δολάρια κάποιος θα μπορούσε να έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο με το Axie Infinity. Μετά έχουμε το Cadena, 19 cent του δολαρίου 1 Γενάρη το 2021, έφτασε
μέχρι και 24 δολάρια και 16 cent το δολαρίο. Σε κάποιες πλατφόρμες νομίζω και παραπάνω μέχρι και 29 δολάρια. Αλλά anyway, ας δούμε κάποιους βασικούς υπολογισμούς. Νομίζω ότι και πάλι το νόημα θα το καταλάβετε, ακόμη και ας μην είμαστε ας πούμε τόσο σε αυτό. Οπότε η απόδοση ήταν λοιπόν 127 φορές πάνω και με 7.874 δολάρια κάποιος θα μπορούσε να έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο λοιπόν στο καντένα. Μετά πάμε στο sandbox, 0,037, οπότε σχεδόν 4 cent δολαρίου, με απλά λόγια, μία Γενάρη του 2021 και το Νοέμβριο είχε φτάσει μέχρι και 8,4 δολάρια, άρα λοιπόν απόδοση 227 φορές πάνω. Και αν είχε ξεκινήσει κάποιος λοιπόν στις αρχές της χρονιάς με 4.405 δολάρια, θα είχε φτάσει το 1 εκατομμύριο. Τώρα, αυτά τα project έχουν δώσει αρκετά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτές ήταν αποδόσεις για αυτά τα κρυπτονομίσματα. Οπότε ουσιαστικά, εάν κάποιος μπορεί να εντοπίσει λοιπόν τέτοια projects, ιστορικά λοιπόν, πέρα από τις προηγούμενες χρονιές όπου κάποιος μπήκε στο Ethereum και στο Bitcoin και σε κάποια άλλα κρυπτονομίσματα όταν ήταν αρκετά χαμηλά και έγινε εκατομμυριούχος ή πολύ εκατομμυριούχος κτλ. Υπάρχουν λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ιστορικά λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλά projects τα οποία θα μπορούσε κάποιος με 5, 10, 20 χιλιάδες δολάρια να έχει φτάσει λοιπόν το 1 εκατομμύριο. Αλλά αυτό, για να γίνει αυτό φυσικά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ένα από αυτά είναι hold long term, μέχρι μέγιστη απόδοση, όσο θα μπορούσε το δυνατόν περισσότερο να δώσει κάποιο κρυπτονόμισμα. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι παράγοντες και φυσικά η επιλογή διαφόρων κρυπτονομισμάτων και το σωστό project που θα έχουν μέλλον και υπάρχουν λοιπόν διάφορα κριτήρια τα οποία μερικά από αυτά θα δούμε σήμερα, κάποια άλλα θα τα δούμε και σε επόμενα βίντεο λοιπόν και θα προσπαθήσω να σας δώσω όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Αλλά για να εντοπίσουμε λοιπόν παρόμοια projects στο μέλλον που θα μπορούσαν να έχουν τέτοια απόδοση πρέπει να δούμε λοιπόν διάφορα πράγματα, διάφορους παράγοντες. Καταρχήν, τα συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα έχουν να δώσουν κι άλλο, αλλά απόδοση 127-227% δεν αναμένεται. Δηλαδή, δεν αναμένεται ούτε σε 20 χρόνια, ούτε σε 10 χρόνια το sandbox να έχει απόδοση από εδώ που είναι να έχει άλλα 206, ας πούμε. Έτσι. Βέβαια, σημαντική απόδοση, okay, θα έχει λοιπόν και το sandbox, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι και η αγορά σε μια διόρθωση κτλ. Τώρα, υπάρχουν λοιπόν, για να εντοπίσουμε και να βρούμε λοιπόν ευκαιρίες τέτοιες, θα πρέπει να δούμε λοιπόν διάφορα πράγματα καταρχήν. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί αυτά τα κρυπτονομίσματα είχαν απόδοση και πού ήταν οι ευκαιρίες. Άμα παρατηρήσετε λοιπόν το sandbox, το Axie Infinity, για παράδειγμα, μιλάμε για ευκαιρίες, για το πώς θα μπορούσατε να εντοπίσετε παρόμοιες ευκαιρίες στο μέλλον. Είχαν λοιπόν κάτι το οποίο ήταν καινούριο, μοναδικό, δεν είχε γίνει ακόμα το bump στην αγορά, στο δικό του το niche, στη δική του κατηγορία λοιπόν, σαν metaverse, ας πούμε, το sandbox και το Decentraland δεν ήταν τόσο, ας πούμε, τότε στην αρχή, αλλά αυτή η ιδέα λοιπόν είχε ξεκινήσει καιρό να φτιάχνεται κτλ. Και όσοι λοιπόν κατάλαβαν ότι αυτό θα είναι το μέλλον, όσοι μπορούσαν να υπολογίσουν, να δουν διάφορους παράγοντες και να καταλάβουν ότι αυτό είναι το μέλλον, αλλά το ότι δεν ήταν ακόμα mainstream αυτό όπως είναι τώρα που υπάρχει πολύ, ας πούμε, συζήτηση γύρω από αυτό, επενδύσεις, innovation κτλ. Δεν είχε φτάσει ακόμα σε αυτό το peak. Άρα τότε για κάποιους μπορεί να ήταν ρίσκο και μπορεί να μην ήταν και τόσο ελκυστικό, αλλά για όσους καταλάβαιναν την τεχνολογία, λοιπόν ήταν τότε ελκυστικό και κατάλαβαν και αγόρασαν lands που και τα lands που τα αγόρασαν τότε με μερικά δολάρια τώρα είναι δεκάδες χιλιάδες δολάρια στο OpenSea. Άρα λοιπόν οι ευκαιρίες εδώ είναι σε project τα οποία δεν έχουν ακόμα βγει πολύ δυναμικά στην αγορά και που θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να τις εντοπίσει στην αρχή πρωτού κάνουν το μεγάλο bump και να δει λοιπόν trends πρωτού γίνουν στην αγορά. Και παρόλο που λοιπόν έχουν γίνει αρκετά πράγματα, να ξέρετε ότι ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ και πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες, διότι πάντα υπάρχει εξέλιξη της τεχνολογίας και βλέπουμε λοιπόν συνέχεια βελτιώσεις σε πράγματα και άλλο project που βγαίνει με καλύτερη τεχνολογία κτλ. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν συνέχεια ευκαιρίες. Το Web 3.0 λοιπόν θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγάλες τάσεις που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει λοιπόν mainstream και να έχει μέγιστη απόδοση. Οπότε λοιπόν πρέπει να δείτε διάφορα τέτοια πράγματα. Επίσης το άλλο, το Axie Infinity. Το Axie Infinity λοιπόν σαν gamify project δεν ήταν αρκετοί που πίστευαν ότι ένα gaming project
λοιπόν, που είναι βασισμένο πάνω στο, και φτιαγμένο πάνω στο blockchain κτλ. Ότι θα μπορούσε λοιπόν να έχει μια τέτοια απόδοση σαν project αυτό, διότι άμα είχε, θα είχε μπει ακόμα περισσότερο κόσμο από πιο νωρίς κτλ. Αλλά βασικά ήταν αρκετή, γιατί αποδειγμένα λοιπόν, λόγω του ότι μπήκε αρκετό κόσμο, ανέβηκε επίσης κτλ. Άρα μιλάμε λοιπόν για projects τα οποία είναι trend. Από την άλλη λοιπόν, μπορεί να βλέπει κάποιο αρκετά project κρυπτονομισμάτων στην αγορά, επειδή υπάρχει και ένα χάος αυτή τη στιγμή με τόσα πολλά και διαφορετικά project. Χρειάζεται κάποιος λοιπόν να δει την μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα ανάμεσα σε αυτά για να μπορέσει και να κρίνει και να δει λοιπόν από τα συγκεκριμένα projects λοιπόν από θέμα αξιοπιστίας, τεχνολογίας και το τι έχουν δημιουργήσει και αν όντως έχουν δημιουργήσει κάτι και ότι δεν είναι άλλη μια υποσχόμενη ιδέα. Έτσι. Οπότε λοιπόν αυτό. Μετά όσον αφορά λοιπόν τα smart contract projects και τα λοιπά που έχουμε δει λοιπόν Cardano, έχουμε δει το Solana, έχουμε δει το Elrond, έχουμε δει Phantom που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση, Decentraland, απλά επέλεξα μερικά σαν παραδείγματα. Μπορούσα να σας δώσω εκατοντάδες παραδείγματα σε αυτό το βίντεο, απλά μερικά παραδείγματα λοιπόν για να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς. Οπότε λοιπόν άλλα projects όπως smart contracts, λοιπόν, Web 3.0 κτλ. Όπως είναι λοιπόν Phantom, Elrond κτλ. Cardano και όλα αυτά. Θα πρέπει να δείτε λοιπόν ότι οποιοδήποτε projects που είναι projects σαν αυτά που είναι στο ξεκίνημά του αλλά που έχουν δημιουργήσει κάτι δυνατό και δεν είναι απλά μια ιδέα εκεί που λένε ότι κάτι θα κάνουν στο μέλλον, θα μπορούσαν να είναι λοιπόν ευκαιρίες. Χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται σωστή μελέτη και όσο περισσότερο μελετάτε και βασικά θα έλεγα ο πιο, κατά την άποψή μου, πιο βασικός παράγοντας για να εντοπίσετε τέτοια projects είναι μελέτη και εμπειρία. Να συγκρίνετε διάφορα πράγματα, διάφορους παράγοντες, για να μπορέσετε λοιπόν να καταλάβετε την αξία κάποιου project και τη μοναδικότητα και τη σύγκριση σε σχέση με την αγορά για την απόδοση που θα μπορούσε να έχει. Γι' αυτό προσπαθώ να σας δώσω όσο περισσότερη γνώση γίνεται μέσα από τα βίντεο για να μπορέσετε να κρίνετε και μόνοι σας. Κάνει και βίντεο για το πώς να κάνετε αναλύσεις κρυπτονομισμάτων για να σας βοηθήσω λοιπόν να έχετε μέγιστη κατανόηση και να έχετε λοιπόν και μέγιστη απόδοση στα κρυπτονομίσματα. Επίσης. Οπότε λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω σχετικά λοιπόν με αυτό το βίντεο. Αυτό που θέλω να προσθέσω επίσης είναι το εξής. Σκέφτομαι να μοιραστώ κάποια, να κάνω κάποιους υπολογισμούς για διάφορα projects που υπάρχουν στην αγορά λοιπόν, για να δείτε λοιπόν και σύμφωνα και με το market cap, διότι λόγω του market cap λοιπόν το κάθε κρυπτονομίσμα έχει και από τη στιγμή που μπαίνει ειδικά στα top 50 λοιπόν ή και στα top 10 με 20, έχει λοιπόν κάπως μια απόδοση που είναι κατά κάποιον τρόπο αρκετά, ας πούμε, προβλεπόμενη λόγω του market cap, διότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να καταλάβει πόσα χρήματα πρέπει να πέσουν στο συγκεκριμένο project για να έχει, ας πούμε, αυτό το επί από εκεί και πάνω. Και επειδή λοιπόν μιλάμε ουσιαστικά για τέτοιες ευκαιρίες που μπορεί να έχουν από 50, 100, 150 και 200x, μιλάμε λοιπόν για projects που δεν έχουν μπει ακόμα στα top 50 ή και που δεν έχουν μπει και κάνει και στα top 100, που θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε. Οπότε σκέφτομαι να κάνω ένα δεύτερο βίντεο και να κάνω διάφορους υπολογισμούς με διάφορα projects που έχουν αξία, που θα μπορούσατε και εσείς να μου γράψετε κάτω στο βίντεο ποια projects θέλετε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς και να δούμε τι απόδοση θα μπορούσαν να έχουν, δηλαδή τι potential έχουν, για να δείτε λοιπόν και ευκαιρίες και να φτιάξετε στρατηγικές λοιπόν, και τα λοιπά για επενδύσεις. Και φυσικά σκέφτομαι να κάνω και ένα βίντεο για το πώς να φτιάξετε πορτφόλιο στα κρυπτονομίσματα, στις επενδύσεις σας και όχι απλά να μπαίνετε σε κάποια κρυπτονομίσματα και να κυνηγάτε το 100x και μετά μπορεί να έχει x αλλά να ξαναπέφτει και να μην βγαίνει κάποιος κερδισμένος από αυτό. Okay, αυτά λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω για ό,τι είπαμε και like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση, tips και οτιδήποτε άλλο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το κανάλι. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, θα βρείτε links στην περιγραφή το βίντεο και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη!